Πρώτος καλεσμένος ο πατέρας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Ο πνευματικός και συγγραφέας πατέρας Λίδιος φωτίζει με το νέο του βιβλίο «Τα τραύματα που όλοι φέρουμε». Και ακολουθώντας τον τίτλο του, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι τα τραύματα μπορούν να γεννήσουν θαύματα, όταν αποφασίσουμε να τα δούμε, να τα φροντίσουμε και να τα επουλώσουμε. Η εθιμοτυπική ετήσια συνάντησή μας. Μάλλον έτσι εξελίσσεται. Το οφείλουμε και στον εαυτό μας και στο κοινό. Ναι, όντως. Πλέον το έχουμε καθιερώσει κατά κάποιο τρόπο. Έχει καθιερωθεί ένα βιβλίο κάθε χρόνο σχεδόν, πατέρα Χαράλαμπε, έτσι δεν είναι? Έτσι έρχεται, χωρίς να έχει καθιερωθεί, ας πούμε, κάποιο τρόπο, αλλά μάλλον προκύπτει. Έτσι προκύπτει. Και μια εσωτερική ανάγκη δική σου και μια ανάγκη δική μας να έρθουμε να επικοινωνήσουμε με τα νοήματα που καταγράφονται. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Είναι αμοιβαίο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα. Εμένα με τράβηξε και μόνο ο τίτλος. Και νομίζω ότι όλοι κουβαλάμε τραύματα μέσα μας και όλοι προσδοκούμε σε ένα θαύμα για να επουλωθούν αυτά τα τραύματα και να ζήσουμε μια ζωή απελευθερωμένη, χωρίς πόνο, χωρίς βαρύδια, χωρίς θλίψη. Γίνεται αυτό το θαύμα? Καταρχάς να πω ότι μετά που έδωσα τον τίτλο στο βιβλίο, διαπίστωσα ότι υπάρχει σε στίχο μια συμπατριώτησάς μας, της Παυλίνας Βουλγαράκη, σε ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο το άκουσα τώρα και είναι υπέροχο. Και έτσι θαύμασα κι εγώ πώς τελικά είδες οι ψυχές κοινωνούν, ίσως μέσα από ίδια βιώματα, ίσως μέσα από ίδια τραύματα, ίσως μέσα από ίδια θαύματα, τελικά επικοινωνούμε και κοινωνούμε. Κοίταξε, δεν ξέρω εάν το θαύμα το φανταζόμαστε ως μία, ας πούμε, απώλεια ή μία, ας πούμε, απουσία δυσκολιών, δοκιμασιών, δύσκολων εμπειριών στη ζωή. Δεν είναι μάλλον αυτό. Το θαύμα περισσότερο, εάν το εννοήσουμε στο επίπεδο το ψυχολογικό, είναι η μεταμόρφωση των τραυμάτων μας. Εάν το εννοήσουμε στο επίπεδο το πνευματικό, είναι μία θέα, έτσι, και όχι ένα θέαμα που πολλές φορές δυστυχώς, ας πούμε, παραμορφώνται σε ένα θέαμα όπως βλέπουμε πολλές φορές. Είναι μία θέα που μας αφήνει ο Θεός να κοιτάξουμε το αλλιώς της ζωής, δηλαδή το αλλιώς της ύπαρξης. Το πώς μπορούμε να υπάρξουμε διαφορετικά. Το πώς μπορούμε να δούμε διαφορετικά τη ζωή. Κατά Θεό, κατά Χριστό, ας πούμε. Και στις δύο όμως αυτές προεκτάσεις, και στο ψυχικό επίπεδο και στο πνευματικό οντολογικό, η ουσία είναι ότι έρχεται μία μεταμόρφωση, μία μετάπλαση των τραυμάτων μας. Ο δικός μας ο ρόλος και το δικό μας το μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό ποιο είναι? Διότι ιδανικά θα θέλαμε ο Θεός να έρθει και να κάνει όλη αυτή τη μεταμόρφωση χωρίς εμείς να χρειαστεί να εμπλακούμε, να ξαναζοριστούμε, να μπούμε σε διαδικασίες δύσκολες για να δούμε με άλλο τρόπο τη ζωή μας. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ο Θεός, παρόλο που γνωρίζει ότι είμαστε άνθρωποι των τραυμάτων, γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν τον άνθρωπο ως το μέγα τραύμα, ότι είναι ένα τραύμα που διαρκώς αιμορραγεί η ύπαρξη του ανθρώπου και αιμορραγεί απέναντι στο θάνατο ουσιαστικά, έτσι, και στην απώλεια και στο πένθος, στο φόβο, σε όλα αυτά. Παρά τα αυτά μας ο Θεός μας έχει δώσει τις δυνάμεις και δυνατότητες να μεταπλάθουμε τα τραύματά μας. Δηλαδή, μπορεί να είναι κολοβωμένη και μερική η ύπαρξή μας, να μην έχουμε η ελευθερία μας, να μην έχουμε το απόλυτο της ελευθερίας, να δεσμεύεται και να μερίζεται η ελευθερία μας από το γονιδίωμά μας, από τα κληρονομικά μας, από τα βιώματά μας, από τον πολιτισμό και τα κοινωνικά δεδομένα. Παρά τα αυτά, αυτό το υπόλοιμα ελευθερίας που υπάρχει είναι ικανό για να μεταμορφώσει και να μεταπλάσει. Οπότε, εφόσον μας το έχει δώσει αυτό ο Θεός, δηλαδή το έχει δώσει το ανθρώπινο πρόσωπο, ζητάει και από εμάς να το ενεργοποιούμε. Και πώς ενεργοποιείται? Με την ευθύνη. Βέβαια. Μας θέλει ο Θεός συνδημιουργούς. Μας θέλει συνθαυματοποιούς, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ύπαρξης της ζωής μας. Θέλει πολύ δουλειά αυτό. Νομίζω ότι κάθε φορά στη συζήτησή μας μπαίνει ο παράγοντας ευθύνη. Και εμένα μου αρέσει να το συζητώ αυτό όταν κάνω κουβέντες που αφορούν στην προσωπική μας εξέλιξη, που αφορούν στην πνευματική διάσταση της ζωής μας. Ο ρόλος της ευθύνης και ο δικός μας ο ρόλος απέναντι στην ευθύνη μας. Σίγουρα η ευθύνη είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Έχει να κάνει με την ελευθερία του ανθρώπου και ο Θεός το ζητάει, άμα το δούμε, ας πούμε, στην Αγία Γραφή, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας. Ζητάει από εμάς να έχουμε υπευθυνότητα, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να παίζουμε πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μας. Παρά τα αυτά όμως, ο Θεός δεν αγνοεί
ότι είναι περιορισμένες οι ανθρώπινες δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν θα αγνοήσει δηλαδή σε έναν άνθρωπο που είναι τραυματισμένος από την παιδική του ηλικία ότι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, δεν έχει τις μεγάλες δυνατότητες να μεταμορφώσει ή να κάνει αλλαγές στη ζωή του. Ξέρεις, δεν είμαστε όλοι, απέναντι στις αλλαγές, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ισότιμοι. Έτσι είναι. Έτσι, δηλαδή, άλλοι άνθρωποι είναι πιο εύκολοι στις αλλαγές. Mm-hmm. Άλλοι δυσκολεύονται περισσότερο. Άλλοι δεν μπορούν καθόλου. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε εμείς και στην ποιμαντική μας σχέση με τους ανθρώπους. Δηλαδή, στην εξομολόγηση, στην καθημερινή επαφή μας. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Του προτείνει τη μία λύση, δεν μπορεί. Του προτείνει τη δεύτερη. Να το σηκώσει. Ναι, δεν αντέχει. Διότι νοητικά, ας πούμε, νοσιαρχικά, μπορεί, ας πούμε, να τα καταλαβαίνει υπέροχα τα πράγματα, έτσι. Και να κάνει και ωραίες συνειδητοποιήσεις και να αντιλαμβάνει και ποιες είναι οι αιτίες των προβλημάτων σου και ποιες είναι οι αιτίες της κακοδαιμονίας της ζωής σου και των αποτυχιών σου. Αυτό σε νοητικό επίπεδο. Όμως δεν μπορεί να κάνει την αλλαγή. Γιατί δεν την αντέχει η ψυχή σου. Να. Είναι, ας πούμε, εγκλωβισμένη, μπλοκαρισμένη, τραυματισμένη. Και αυτό δεν είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Ότι αν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αντέχω τις αλλαγές, που από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι καλό θα ήταν να τις φέρω στη ζωή μου, είναι ένα κομμάτι που πρέπει και εκεί να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας και να το δουλέψουμε μαζί. Ναι, βέβαια. Το πρώτο είναι η αποδοχή. Δηλαδή, αποδέχομαι τις πληγές μου, αποδέχομαι τα τραύματά μου. Και την αδυναμία μου να τα ξεπεράσω, ας πούμε. Ναι, πολλές φορές το βλέπεις και ίσως αυτό είναι και λυτρωτικό. Δηλαδή, να καταλάβεις και να συμφιλειωθείς και με τις αδυναμίες σου. Δηλαδή, να συμφιλειωθείς με το σκοτάδι σου και να πεις, όντως, δεν μπορώ αυτό το κομμάτι. Αυτή, ας πούμε, η αποδοχή, ας πούμε, έτσι, ότι υπάρχει μέσα μου ένα σκοτάδι, είναι η αρχή για να αρχίσει σιγά-σιγά να αχνοφέγγει. Δηλαδή, να μπαίνει φως στη ζωή σου. Θέλουμε όλοι να κλείσουμε τα τραύματά μας. Κοίταξε, στο ποσοστό που μπορεί ένας άνθρωπος να συνειδητοποιεί στα τραύματά του, θέλει να τα κλείσει. Όμως δεν τα συνειδητοποιούν όλοι. Δεν αντιλαμβάνονται όλοι ότι πίσω από μία συμπεριφορά, πίσω από μία κακοδαιμονία στη ζωή, πολλές αποτυχίες, δεν συνειδητοποιούν όλοι ότι ενδεχομένως κρύβονται τραύματα, κρύβονται υποσυνείδητες καταστάσεις, πληγές. Έτσι, δεν το συνειδητοποιούν όλοι. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ρίχνουν τις ευθύνες πάντα σε έναν χύψη άλλων. Έτσι, μπορεί να είναι, ας πούμε, ο διάβολος, μπορεί να φταίει, να σου φταίει ο Θεός, μπορεί να σου φταίει ο σύντροφός τους, να του φταίει η κακή μοίρα, η τύχη, η κοινωνία και ο καθεξής. Έτσι, όταν αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι ενδεχομένως σε κάποια από τα προβλήματά σου υπάρχει μέσα σου ένα μπλοκάρισμα που σε πάει πίσω, υπάρχει μέσα σου ένας αντίθετος εαυτός, μια σκιά, έτσι, που σκιάζει τη ζωή σου, τότε αρχίζει κάτι να αλλάζει και κάτι να γίνεται, ας πούμε. Ένα κομμάτι που διάβασα στο βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ είναι η έννοια της βιασύνης που έχουμε οι άνθρωποι. Ναι. Εντοπίζουμε το τραύμα μας και θέλουμε μάνι-μάνι να την κλείσουμε την πληγή. Δεν μας νοιάζει αν θα έχει μείνει κανένα μικρόβιο μέσα. Να κλείσει γρήγορα, να προχωρήσω στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου. Δεν μπορώ να εστιάσω εκεί. Με αποτέλεσμα. Αυτό έχει το μεγάλο λάθος, διότι ουσιαστικά αυτό τι κάνεις, στην πραγματικότητα πετάς, ας πούμε, τα τραύματά σου κάτω από το χαλί, το συναισθηματικό σου χαλί. Ναι. Δεν θέλεις να αντιμετωπίσεις τα οδυνηρά συναισθήματα και τις οδυνηρές καταστάσεις, ενώ αρχίζεις να αντιλαμβάνεις ότι όντως υπάρχει τραύμα μέσα σου, ενώ αντιλαμβάνεις ότι όντως υπάρχει πληγή μέσα σου, δεν θες να το κοιτάξεις, σε φοβίζει, σε τρομάζει, δεν θες να μπεις στη διαδικασία της μετάνοιας, της αλλαγής, το πετάς κάτω από το συναισθηματικό χαλί. Τι γίνεται όμως, αυτά σιγά σιγά συσσωρεύονται. Και φαντάσου ένα χαλί, το περνάς κάθε μέρα από πάνω, που είναι στην είσοδο του σπιτιού σου, το οποίο συσσωρεύονται και στο τέλος κάνεις σκοντάφτης πάνω σε αυτό. Και ξανά σκοντάφτης. Και πρέπει να κάνεις την κίνηση να το σηκώσεις, να το αδειάσεις. Έτσι, να πετάξεις δηλαδή όλο αυτό το υλικό που υπάρχει από κάτω, ας πούμε. Να το τακτοποιήσεις τουλάχιστον. Διαβάζω ξανά την αγαπημένη μου φράση που ήταν από το πιο παλιό βιβλίο, το πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος. Το αν δεν ξέρεις ποιο δρόμο να πάρεις, να πάρεις εκείνον που σε φοβήσει. Εκεί που φοβάσαι περισσότερο. Να πας εκεί που φοβάσαι. Ναι. Μας είχες πει, ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και επανέρχεται και σε αυτό το βιβλίο. Αναφερθήκαμε στο συναίσθημα του φόβου, του θανάτου που μας ακινούν για να φοβόμαστε στη ζωή μας ή να κυνηγάμε και άλλα πράγματα στη, ναι, ζωή, ναι, μας εν τέλει. Κοιτάξτε, το τραύμα στην πραγματικότητα έχει καθυλώσει κάποιες δυνάμεις μας, κάποιες δυνατότητες, ναι, κάποια χαρίσματά μας. Έτσι το τραύμα αυτό. Μας έχει μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο. Και ιδιαίτερο στην ανήλικη ζωή μας. Βέβαια υπάρχουν και τραυματισμοί της ύπαρξης
και στην ενήλικη. Αλλά συνήθως είναι στην ανήλικη ζωή, όταν είμαστε μικρά παιδιά. Συνήθως, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι πολλές φορές πίσω από ένα φόβο, κάτω από το τραύμα, κάτω από την πληγή, κρύβεται μια μεγάλη δυνατότητα, ένα μεγάλο χάρισμα. Ναι. Ας πούμε, ένα δώρο, θα λέγαμε. Έτσι, δηλαδή, ποτέ ένα τραύμα δεν είναι μόνο το τραύμα, μόνο, έχει και μια δυνατότητα, έχει και φως. Να το πούμε διαφορετικά. Μέσα από τις ρογμές μπαίνει το φως. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε το ράγισμα, δεν θα έμπαινε το φως μέσα σε ένα δωμάτιο. Το ίδιο και στην ψυχή. Ναι, μεν οι ρογμές μας πονάνε. Ναι, μεν, ας πούμε, αυτά τα ραγίσματα έχουν φέρει πόνο στη ζωή μας. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια. Μας δυσκολεύουν, έχουν φέρει πόνο, έχουμε δυσκολευτεί με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά συγχρόνως και ταυτοχρόνως είναι και ο τρόπος μέσα από τον οποίο εισέρχεται ο Θεός, εισέρχεται το φως, εισέρχονται οι αλλαγές. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ένα καλλιτέχνη να μην ήταν ραγισμένος. Ένα προφήτη, ένα άγιο που να μην είχε ένα τραύμα βασικό, δομικό στη ζωή του, ας πούμε. Είναι μια καλή αφορμή, μια ευλογία ενδεχομένως να δανειστώ μια λέξη που χρησιμοποιείς στο βιβλίο, για να σκαλίσουμε το μέσα μας και να βγει όλο αυτό το φως έξω. Ναι, γιατί κοίταξε, ρεαλιστικά βλέποντάς το, υπάρχει κανείς άνθρωπος ο οποίος να μην έχει τραύματα? Όχι. Διότι ο θάνατος είναι ήδη ρογμή στην ύπαρξη. Mm. Έτσι. Ο θάνατος ήδη μας έχει κατακερματίσει. Mm. Η αμαρτία, αυτό που λέμε αμαρτία, που είναι αστοχία, στην πραγματικότητα είναι ένας μερισμός του ανθρώπου. Δηλαδή τον κάνει συντρίμια, τον κάνει κομμάτια. Γι' αυτό και βλέπεις κανείς όταν έχει κουραστεί ψυχικά και πνευματικά, τι λέει, ας πούμε. Λέει, ας πούμε, νιώθω κομμάτια, νιώθω συντρίμια. Που είναι κυριολεκτικό τελικά το συνέστημα. Ναι, είναι συντρίμια, αυτό. Διότι η αμαρτία, δηλαδή αυτή η αστοχία να υπάρξω ακέραιος ενώπιον του Θεού, ενώπιον του εαυτού μου, ενώπιον της φύσης και της κτήσης, στην πραγματικότητα τι κάνει, με κατακερματίζει, με κάνει συντρίμια. Σπάει τον εσωτερικό μου καθρέφτη και δεν μπορώ να κοιταχθώ ολόκληρος. Mm. Με βλέπω κομματιασμένο. Το αντίθετο που είναι ο Άγιος άνθρωπος, τι είναι, ο Άγιος είναι ενοποιημένη ύπαρξη, ενοποιημένη προσωπικότητα. Δεν είναι άλλα θέλω και άλλα κάνω, ενώ εμείς είμαστε συντρίμια, δηλαδή είμαστε πολύ αυτοί, πολύ ρόλοι, είμαστε κατακερματισμένοι. Άλλα θέλουμε, άλλα κάνουμε. Άλλα επιθυμούμε, άλλα μπορούμε. Αυτά που μισούμε, πάμε και τα κάνουμε. Γιατί είμαστε σε αυτό το διχασμό, τον αιώνιο? Διότι υπάρχει αυτό που λέμε η αμαρτία. Η αμαρτία είναι αυτή, στην πραγματικότητα η αμαρτία είναι αυτός ο αποσυντονισμός της ύπαρξης. Αυτή η αποδημιουργία, είμαστε συντρίμια και αυτό είναι εκγενετής. Δηλαδή το κουβαλάμε μέσα μας αυτό. Πώς μπορούμε να το αναιρέσουμε, να φύγει ή τέλος πάντων να μειώσουμε την επιδραστικότητα που μπορεί να έχει στη ζωή μας αυτή η απογεννησιμιού μας τάση να γινόμαστε συντρίμια και να είμαστε με δύο πόδια σε δύο βάρκες? Να αρχίσει σιγά σιγά να συντονίζεσαι με αυτές τις μεγάλες αποκαλυπτικές αλήθειες που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, που είναι η σωτηρία μας. Τι σημαίνει σωτηρία? Γίνεσαι ακέραιος, σώος, ολόκληρος, ενοποιείται ξανά ο άνθρωπος. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές? Η αγάπη, η συγγνώμη, η πίστη, η ελπίδα. Όλο αυτό που ο Χριστός με την ενσάρκωσή του αποκάλυψε στον κόσμο. Δηλαδή ο Χριστός σε δύο επίπεδα ενεργεί. Το πρώτο είναι ότι μας λυτρώνει από το θάνατο με την ενσάρκωσή του και το δεύτερο είναι ότι μας δίνει ένα τρόπο ζωής, ένα παράδειγμα ζωής, που εάν το ζήσεις έχεις πληρότητα. Έχει ευχαρίστηση αυτό που περιγράφουμε. Πολύ χαρά έχει. Δηλαδή μέσα. Αν εγώ έχω προσκαλέσει και έχω επιλέξει στη ζωή μου και έχω καλλιεργήσει τη συμπεριφορά μου και τις σχέσεις μου και έχουν μέσα τους την αγάπη προς τον εαυτό μου, προς τον συνάνθρωπό μου, τη συγχώρεση, την ελπίδα, όλα αυτά, αυτές τις έννοιες και τα συναισθήματα που έχουν μόνο θετικό πρόσημο, ζωή ευχαρίστηση στα βιώνω. Πολύ ευχαριστώ και πολύ χαρά και πολύ φως μέσα σου, γιατί είσαι δημιουργημένος γι' αυτό, αφού αυτές είναι οι οντολογικές σου, υπαρξιακές σου προϋποθέσεις, είσαι έτσι φτιαγμένος. Τι μας το χαλάει? Μας το χαλάει ότι υπάρχει μέσα μας αυτή η χτιστότητα και φθαρτότητα που μας είναι μια ροπή από δημιουργίας. Δηλαδή μέσα μας, επειδή είμαστε δημιουργήματα, έχουμε ανάγκη να συντονιστούμε με τον δημιουργό μας. Εάν δεν γίνει αυτός ο συντονισμός, αλλά αυτοεγκλωβιζόμαστε στο εγώ μας, καταστρεφόμαστε. Δηλαδή, η πτώση στην αρχή του Αδάμ της Εύας ποια είναι? Ότι αντί να ανοιχτεί σε μια σχέση με τον Θεό, αυτοεγκλωβίζει. Λέει, όχι, εγώ θα γίνω μόνος μου Θεός. Mm-hmm. Μόνος μου εγώ. Αυτό είναι αυτοεγκλωβισμός. Δηλαδή, γίνεται μια αυτοαναφορικότητα. Εγκλωβίζει το άνθρωπο στο εγώ του, σκληραίνει η ύπαρξη και ουσιαστικά καταργείται. Δηλαδή, υπάρχει μετά όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στη συνέχεια. Είναι μια δύσκολη στιγμή και πολύ σημαντική κομβική στη ζωή μας όταν αρχίζουμε
να γινόμαστε συνειδητοί για το πώς έχει διαμορφωθεί, πώς έχουμε διαμορφώσει μάλλον τη ζωή μας και τον εαυτό μας μέχρι σήμερα και απογοητευθούμε και πούμε εγώ δεν το ήθελα αυτό για μένα. Ναι. Ναι, διότι πολλές φορές μία, ας πούμε, καταστροφή είναι μία νέα αρχή. Πολλές φορές μία απογοήτευση είναι η αρχή μιας νέας, ας πούμε, δομής, μια ελπίδα ξανά. Ίσως χρειαστεί και αυτό στη ζωή μας. Τις περισσότερες φορές χρειάζεται. Γι' αυτό και στην Εκκλησία λέμε ότι δεν χρειάζεται ποτέ η αποθάρρυση. Δεν χρειάζεται ποτέ να απελπίζεσαι. Δεν έχει χώρο η απελπισία, δεν έχει χώρο η θλίψη. Κανείς, ας πούμε, δεν πρέπει να απελπίζεται, διότι ακριβώς είναι ευκαιρία ένα τραύμα, είναι ευκαιρία μια δοκιμασία, είναι ευκαιρία μια πληγή να ξαναδούμε εκ νέου τη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους μια δύναμη, η οποία δεν ξέρω πώς έχει εγκατασταθεί, αλλά το έχουμε δει στην πράξη να συμβαίνει, που όταν θα έρθει αυτό το τέλμα, αυτή η απογοήτευση, που θα έρθει ένα τεράστιο τέλος στα όσα ήξεραν μέχρι πρότινος, επανεκκινούν, ξανασηκώνονται ναι. στα πόδια τους. Από την εμπειρία που έχεις σαν ιερέα, σαν άνθρωπος, από την επαφή που έχεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μιλάτε, στην εξομολόγηση, στην καθημερινότητα, αυτοί οι άνθρωποι ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν που τους κάνουν και ξανασηκώνονται στα πόδια τους? Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφύσεως, γιατί είναι τα γονίδια τους, γιατί είναι οι καταβολές τους, γιατί είναι το οικογενειακό περιβάλλον που τους βοήθησε. Έτσι, η μητέρα τους έπαιξε σημαντικό ρόλο, πήραν πολύ αγάπη, ένιωσαν ασφάλεια όταν ήταν μικρά παιδιά, έτσι. Οπότε αυτό τους βοηθάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πολύ αγάπη, ειδικά τον πρώτο χρόνο ζωής, και έχει νιώσει υπαρξιακή ασφάλεια στο στήθος και στην αγκαλιά της μητέρας του, βέβαια, αποδοχή, έτσι. Λοιπόν, όταν έβλεπε δηλαδή, στα μάτια της μητέρας το καθρέφτισμα, έβλεπε την αποδοχή του προσώπου του, αυτό είναι πολύ σημαντικό και βασικό για το υπόλοιπο της ζωής του. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτό δεν το είχαν, αλλά τους δόθηκε ως χάρισμα το Θεό. Δύναμη. Ναι, είναι χαρισματικό στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το έχουν καθόλου αυτό και πρέπει να τους ενισχύσεις, να τους βοηθήσεις. Και εσύ που το έχεις, είτε εκφύσεως είτε εχάριτος, θα πρέπει να συνδράμεις αυτούς τους άνθρωπους. Δεν πρέπει να τους αφήσεις πίσω. Πρέπει να τους βοηθήσεις και αυτοί όσο μπορούν να το αναπτύξουν αυτό. Έτσι. Αλλά κανείς, και αυτό θέλω να το πω, κανείς δεν είναι έξω από την πρόνοια και το σχέδιο του Θεού. Δηλαδή, ακόμη και αυτός που δεν έτυχε να έχει τα άριστα βιώματα, και αυτός είναι μέσα στο σχέδιο και στην πρόνοια του Θεού. Δεν είναι έξω από την πρόνοια. Λίγο να το θελήσει, λίγο να το ποθήσει, ένα βήμα να κάνει, θα κάνει 100 ο Θεός. Και αυτό είναι βέβαιο. Άρα πρέπει να κάνει το βήμα, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Γιατί πολλές φορές, όταν συμβαίνει μια μεγάλη συμφορά που μας αποδεκατίζει, γινόμαστε χίλια κομμάτια όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ εύκολο μέσα μας να κουλουριαστούμε και να πούμε έτσι θα φέρει η ζωή, αυτό ήθελε ο Θεός, δηλαδή να υποπέσουμε σε αυτό το εντελώς μυρολατρικό ο Θεός το ήθελε, οπότε εγώ εκεί θα μείνω, αντί να σηκώσουμε μανίκια και να πούμε ωραία και τι άλλο μπορούμε από εδώ και πέρα να κάνουμε. Αυτές τις μέρες άκουγα μια ωραία ομιλία ενός γέροντα από το Άγιον Όρος, ο οποίος έλεγε το εξής σημαντικό, ότι η υπομονή, που πολλές φορές λέμε κάνει υπομονή ή κάνω υπομονή, το προτείνουμε στον εαυτό μας ή στους άλλους, στην πραγματικότητα δεν είναι μια μυρολατρική στάση. Στην πραγματικότητα είναι μια δυναμική στάση. Γιατί υπομονή σημαίνει μένω, δηλαδή προσμένω, περιμένω. Έχει μέσα ελπίδα η υπομονή. Η υπομονή λοιπόν στην Εκκλησία και στο Χριστιανισμό έχει ελπίδα, δεν είναι μυρολατρία. Έχει ελπίδα, ας πούμε, ότι θα έρθει ο Θεός, θα ενισχυθώ, θα τα καταφέρω, θα μεταμορφωθώ, θα μεταπλάσω αυτό το τραύμα. Θα βρω τη δύναμη να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Δεν είναι μυρολατρία, δεν είναι παρέτηση. Στο ποσοστό που είναι αυτό το πράγμα, τότε είναι παθολογικό αυτό. Και όχι χαριτωμένο και όχι φωτεινό. Η υπομονή λοιπόν στην Εκκλησία έχει φως, έχει χαρά μέσα. Γι' αυτό και ενώ υπομένει ένας μια αρρώστια, είναι χαρούμενος συγχρόνως. Ενώ ας πούμε υπομένει μια δύσκολη κατάσταση, έχει ελπίδα μέσα του. Και όχι τιμωρητικά. Θα μείνω εδώ γιατί μου στείλε ο Θεός αυτό το κακό να με βρει γιατί έχω κάνει αμαρτίες, ας πούμε. Καταρχάς δεν υπάρχει αυτή η έννοια, ούτε αυτή η πραγματικότητα. Ο Θεός δεν στέλνει καμία συμφορά, ούτε θέλει το κακό, ούτε θέλει την ταλαιπωρία των ανθρώπων. Αντιθέτως, όταν εμείς τα κάνουμε χάλια στη ζωή μας, έρθει και μας βοηθάει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Μεταπλάθει ο Θεός τραύματα και εργάζεται μέσα από τα τραύματά μας πάντα προς το συμφέρον μας, όχι για την καταστροφή μας, ποτέ, ούτε για την τιμωρία μας. Έχουμε την υπομονή
μιας και το φέραμε στην κουβέντα πριν, να κάνουμε, να δώσουμε αυτόν τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό μας, πρώτον να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του, τι τον οδήγησε μέχρι το σήμερα, που μπορεί να είναι αυτό το δύσκολο, μια δύσκολη κατάσταση, που μπορεί να είναι ένα τραύμα από την παιδική ηλικία, να είναι επιλογές σταδιακά μέσα στο πέρας του χρόνου. Έχουμε την υπομονή να το δουλέψουμε αυτό μέσα μας. Έχουμε την υπομονή να εστιάσουμε και να προσδοκούμε στην ελπίδα, να προσευχηθούμε. Γιατί και η προσευχή είναι ο χρόνος που μοιράζομαι και με τον ίδιο μου τον εαυτό εκείνη τη στιγμή, να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Ναι, είναι ένα ραντεβού η προσευχή με το Θεό και τον εαυτό μου. Ένα ραντεβού το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάω. Κάθε μέρα, έστω και 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά, πρέπει να βρίσκω ένα χρόνο, ένα χώρο να ησυχάζω το νου, τις σκέψεις, να κατεβαίνω λίγο στην καρδιά, να αφήνω λίγο χρόνο να ακούω, να μαθαίνω να ακούω. Τον εαυτό μου. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειάζεται χρόνος. Και το θαύμα που αναφέρουμε και στο βιβλίο είναι δύο, δηλαδή έχει δύο μορφές. Είναι ένα θαύμα το οποίο μπορεί να είναι έκτακτο γεγονός, εντάξει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό θαύμα. Και κακώς πολλές φορές το έχουμε ταυτίσει μόνο με ένα εντυπωσιακό, ναι, θαυμαστό γεγονός. Είναι και αυτό, βεβαίως. Ίσως είναι και αυτά που διδαχθήκαμε στο σχολείο. Θαύμα όμως είναι και η υπομονή ενός ανθρώπου. Θαύμα είναι και η ελπίδα ενός ανθρώπου. Θαύμα είναι και η προσπάθεια ενός ανθρώπου. Θαύμα είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο που λογικά είναι κατεστραμμένος να αναμορφώνεται, να μεταμορφώνεται. Που λογικά, ας πούμε, αν το βάλεις κάτω και τα μετρήσεις με τη λογική, θα έπεισε ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι κατεστραμμένη η ζωή του. Έτσι, με παθήσεις, με αρρώσεις, με δυσκολίες, με ατυχίες. Και τον βλέπεις όχι μόνο να στέκεται στα πόδια του, αλλά να δημιουργεί. Να κάνει εξαιρετικές, ας πούμε, επιλογές ζωής. Και αυτό είναι θαύμα. Αυτό όμως θέλει μία προσμονή. Θέλει δηλαδή βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί. Όχι να μην ζητάμε βιαστικές λύσεις, ας πούμε. Θέλει την υπομονή να το χτίσει όλο αυτό το πράγμα. Οι αλλαγές είναι σχεδόν αδιόρατες, αλλά γίνονται μέσα μας. Έτσι, γίνονται. Σιγά-σιγά το χτίζουμε. Και δεν είναι ανάγκη να αναβάλουμε. Δηλαδή, να κάνουμε αυτό που μπορούμε σήμερα. Ναι. Αυτό που αντέχω σήμερα κάνω. Το λίγο. Το λίγο. Αλλά αυτό το λίγο όμως, σιγά-σιγά φέρνει αλλαγές σημαντικές. Μέσα στο χρόνο, μέσα στο χώρο που ζούμε και υπάρχουμε. Αλλά όχι επειδή σήμερα, ας πούμε, δεν μπορώ να αναβάλω. Αυτό το λίγο που μπορείς. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, λίγο, λίγο. Ξεκίνα σήμερα. Και ας μην είναι τέλειες οι καταστάσεις. Ναι, θέλουμε αυτό το γρήγορο, το θεαματικό και το ολοκληρωμένο σε χρόνο. Και το ιδανικό, ας πούμε. Πιστεύουμε ότι για να αλλάξουμε πρέπει να είναι ιδανικές συνθήκες. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες. Κανείς ποτέ άνθρωπος δεν είχε τις ιδανικές συνθήκες ζωής. Κανείς. Και αν υπήρχαν, ήταν φαινομενικές. Στην πραγματικότητα, όλοι οι άνθρωποι περνάμε δυσκολίες. Έτσι. Η ζωή έχει πάρα πολύ, ας πούμε, έξαψη και ομορφιά και έκπληξη και θαυμασμό, αλλά έχει και πόνο. Έχει και δυσκολία, έχει και σταυρό. Αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Είναι συστατικό της ύπαρξής μας. Και αν γυρίσουμε ο καθένας στη δική του ιστορία προς τα πίσω, νομίζω ότι θα βρούμε στιγμές όπου αυτό το φως μπήκε, όπου έγινε το μικρό θαύμα, για να είμαστε ακόμα ζωντανοί και να συνεχίζουμε τέλος πάντων να προσπαθούμε. Προφανώς κάτι έχει λειτουργήσει σωστά και θετικά μέχρι αυτή τη στιγμή, άσχετα αν εμείς το παραβλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει θαύμα στη ζωή μας, γιατί οι ίδιοι είμαστε ένα θαύμα, η ίδια η ζωή είναι ένα θαύμα. Mm. Απλώς δεν το ονοματίζουμε εμείς έτσι. Εμείς στην Εκκλησία το ονοματίζουμε, λέμε είναι ο Θεός, λέμε είναι ο Χριστός, λέμε είναι οι Άγιοι, λέμε είναι η χάρη του Θεού. Άλλοι άνθρωποι δεν το ονοματίζουν. Θα πούνε είναι η τύχη, θα πούνε είναι τα κατάφερα εγώ, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν υπάρχει ζωή που να μην υπάρχει το θαύμα της παρουσίας του Θεού. Γιατί η ίδια η ζωή είναι θαύμα της παρουσίας του Θεού. Άρα θα ήταν καλό για μας να καλλιεργήσουμε λίγο το συναίσθημα και την έννοια της ευγνωμοσύνης και να συνειδητοποιούμε όλα αυτά τα καλά που έχουμε στη ζωή μας καθημερινά. Κοίταξε, κάποτε ένας μεγάλος ασκητής του Αγίου Όρους κάλεσε τους μαθητές του και τους λέει πατέρες, αυτό που ανακάλυψα μετά από μεγάλη άσκηση, νηστείες, ας πούμε, προσευχές, επί χρόνια, το μυστικό το οποίο φέρνει τη χάρη του Θεού στη ζωή και μεταμορφώνει και μεταπλάθει και φέρνει τη χαρά στη ζωή του ανθρώπου, ποιο είναι? Του λένε, ποιο είναι, Γιώργο? Του λέει, είναι η ευχαριστία και η δοξολογία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε ευχαριστιακά πλάσματα και όντα, δοξολογικά, να ευχαριστούμε για το κάθε απλό καθημερινό πράγμα στη ζωή μας. Αυτό, αν θέλει, σε δύο επίπεδα μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Πρώτον, στο ψυχολογικό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος
αρχίζει κατά κάποιο τρόπο να βάζει το νου του μέσα σε μια διαδικασία ευχαριστίας. Να λέει ευχαριστώ για την κάθε μέρα, για το κάθε λεπτό, για την κάθε στιγμή. Που είμαι ζωντανός, που έχω ξυπνήσει, έτσι. Που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, που κάνω μια ωραία κουβέντα. Αυτό δεν είναι αυτονόητα, ξέρεις. Μπορεί να χαθούν ανά πάσα στιγμή. Έχω τα δύο μου πόδια, βλέπω, μιλάω. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθούν όλα αυτά. Οπότε να έχει μια δοξολογία, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο σε μεταμορφώνει. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μεγαλύτερη, ας πούμε, κατάρα για ένα σπίτι, για έναν άνθρωπο, για μια σχέση από την γκρίνια. Την γκρίνια. Αυτή είναι η κατάρα. Λέει, πολλές φορές το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Ψάχνουμε να βρούμε πολλές φορές την αιτία της κακοδαιμονίας μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που παράγουμε, έχουμε ένα εργοστάσιο λογισμών και σκέψεων αρνητικών. Το Μοντεράκι. Καταστροφικών, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρά και δοξολογία μέσα μας. Και ως τέχνασμα, αν το κάνουμε αυτό, δηλαδή, εάν καθημερινά ξυπνάμε και δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Θεό, και ας μην το νιώθουμε στην αρχή. Και ας μην είμαστε εύκολοι στην αρχή, γιατί ο νους μας έχει μάθει το αρνητικό. Mm-hmm. Θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μεταμορφωθούμε. Θα γίνεται μια εσωτερική μεταμόρφωση. Αρχίζεις και βλέπεις και άλλα πράγματα κάθε μέρα. Όχι, αυτό εγώ το προτείνω. Δηλαδή είναι, δείτε το πρακτικά. Αρχίστε κάθε μέρα από το πρωί όμως. Η σημασία, η πρωτόνια, λένε οι πατέρες. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο πρώτος, η πρώτη σκέψη που θα βάλεις το πρωί που θα ξυπνήσεις. Πώς θα ξεκινήσεις την μέρα. Ναι. Όταν θα ανοίξει τα μάτια. Γιατί αυτό εμποτίζει την ύπαρξη. Πώς θα βγει η μέρα, ναι. Έχεις βάλει τα φόπλακα. Τελείωσες, ναι, τελείωσες. Όλη η μέρα πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Δόξα τω Θεώ που ξύπνησα. Σηκώνομαι και αφήνω ένα χαμόγελο να πλωθεί στο πρόσωπό μου. Έστω και τεχνητά τις πρώτες μέρες. Έστω και τεχνητά. Ο ποιητής ο Ρίτσος έλεγε: εμείς θα λέμε ουρανός και ας μην είναι. Λοιπόν, έστω και έτσι στην αρχή. Και θα δείτε τι αποτέλεσμα έχει στη ζωή αυτό το πράγμα. Πατέρα Χαράλαμπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πάντα κυλάει νερά και χρόνος όταν κάνουμε συζητήσεις μαζί. Ευχαριστώ και για το βιβλίο. Και ευχαριστώ και για την άνεση να σου μιλάω στον ενικό, γιατί αυτό πάντα δημιουργεί αντιδράσεις προς τα έξω, αλλά όχι, μπορώ να απευθύνομαι διαφορετικά σε σένα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα, έχω ξεπεράσει αυτά. Νιώθω εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ωραία συζήτηση. Πάντα χαρά μου είναι η πρόσκλησή σου. Στο επανειδήν, πάντα το ίδιο λέω και επαληθεύομαι. Μακάρι να είμαστε καλά και να βρισκόμαστε. Να είμαστε καλά να βρισκόμαστε.